Απεσύρθη τελικά η κατηγορία σε βάρος του ντράμερ του θρηλυκού συγκροτήματος των ACDC για ηθική αυτουργία σε απόπειρα δολοφονίας. Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου της Νέας Ζηλανδίας έκρινε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Φιλ Ραντ προσέλαβε εκτελεστή με σκοπό να δολοφονήσει δύο ανθρώπους. Σύμφωνα με τον συνήγορο του Ραντ, η σύλληψη δεν είχε γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Ο 60χρονος ντράμερ αφέθηκε ελεύθερος 24 ώρες μετά την απολογία του στην πόλη Ταουράγκα της Βόρειας Νέας Ζηλανδίας. Μπορεί η κατηγορία για πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου να κατέπεσε, ο Ραντ όμως θα κληθεί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για δύο ακόμη κατηγορίες και συγκεκριμένα για απειλή κατά της ζωής τρίτων και για κατοχή ναρκωτικών.